πλησιώδη και μετατρέπονται και μεταφέρονται όλα αυτά ότι δίθεν φεύγουν από την Ευρώπη. Πού να πάμε, στην Οκεανία, στην Αφρική? Δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Στην Αφρική θα πάει η Ελλάδα ή στην Οκεανία? Υπάρχει καμία τέτοια πρόταση? Έχει χαθεί η αξιοπιστία και η εμπιστοσύνη μας. Οι πολίτες την Κυριακή πρέπει να στείλουν ένα χειρό μήνυμα ότι επιθυμούμε να παραμείνουμε στην Ευρώπη, στο ευρώ, να χρηματοδοτηθεί η χώρα, να υπάρχει μια προοπτική να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτό το δύσκολο σκόπελο. Και ξέρετε. Δηλαδή, ναι σε όλα στις προτάσεις των δανειστών, κύριε Πετράκο. Εντάξτε, κύριε Πετράκο, ναι σε όλα, επιτρέψτε μου. Ναι στις προτάσεις των δανειστών. Αυτό, και πάλι αυτό σήμερα αποφύγατε να πάρετε εξεθέσεις υπέρ του ευρώ. Ολοκληρώνω. Υπεύθυνος ηγέτης είναι αυτός που υπηρετεί το λαϊκό συμφέρον, ακόμα και αν δυσαρεστεί το λαϊκό αίσθημα. Κύριε Μοιρά, και κλείνουμε με εσάς. Βεβαίως, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ενώ αύριο θεωρητικώς βγαίνουμε από το μνημόνιο, δεν χαιρόμαστε. Πού είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να βγάλει σημαίες στα μπαλκόνια και να βαράει τις καμπάνες? Ζητάει παράταση, ζητάει πάλι τους ξένους να τους έχει στην αγκαλιά του, άρα υπάρχει πολλή υποκρισία. Εγώ προτείνω, όχι εγώ, ο Σταύρος Θεοδωράκης δηλαδή, ζήτησε και προκάλεσε τον κύριο Τσίπρα για debate για τη δραχμή και το ευρώ. Το ναι σε αυτό το δημοψήφισμα είναι ναι στην Ευρώπη, ναι στην Ελλάδα κυρίως, ναι στο μέλλον. Λοιπόν, το όχι πολύ. Είναι και καλημέρα δαχμή. Το ναι σημαίνει ναι στις προτάσεις των δανειστών. Αυτό είναι το ναι. Ναι στις προτάσεις των δανειστών και ναι στα τελεσίγραφα. Αυτό σημαίνει, κύριε Αμυρά. Και ίσως καλό θα ήταν οι υπουργοί να φέρουν τα λεφτά τους έξω. Ο κύριος Σταθάκης. Πάρτε θέση. Πάρτε θέση. Πρέπει οι υπουργοί να φέρουν τα λεφτά. Ναι στις προτάσεις των δανειστών. Ναι στις προτάσεις των δανειστών, αυτό λέτε. Αυτό λέτε. Επιστρέψαμε για να σας αποχαιρετήσουμε. 12 Νταν, ακολουθεί δελτίο με την Τένια Σαρακίνη. Μείνετε όλες στην ΕΡΤ. Όλες οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και κατοικιστικές. Και να ενημερωθείτε εμείς αύριο πάλι, λίγο μετά τις 10, εδώ. Γεια σας.